Μετά από 50 ημέρες, ιδιοκτήτες και πελάτες κομμωτηρίων συναντιούνται και πάλι. Μας λείψατε, περάστε, ελάτε. Αυτή τη φορά η βάφη, το κούρεμα και το κτένισμα θα γίνει με γάντια, μάσκες και αντισηπτικά. Όσο για την απορία πόσο εύκολο είναι να γίνει βαφή μαλλιών ενώ η πελάτης αφοράει μάσκα, η πράξη δείχνει πως με λίγη προσοχή και καλή θέληση είναι εφικτό. Αποφεύγουμε τεχνικές που παίρνουν πάρα πολύ εργασία για αρχή και τις μεταφέρουμε στις επόμενες εβδομάδες. Μέσα στο κομμωτήριο αυτή τη στιγμή βρίσκονται 6 άτομα. Ο μέγιστος αριθμός που απαιτείται σύμφωνα με τους περιορισμούς είναι τα 9 άτομα και οι μισές θέσεις εργασίας δεν χρησιμοποιούνται. Μαζί με τα ψαλίδια, φωτιά έχει πάρει και το τηλέφωνο που δεν σταματάει να χτυπάει για το πολυπόθητο ραντεβού. Είναι κλεισμένα τα ραντεβού έτσι, ούτως ώστε να μην χρειάζεται να περιμένει ο πελάτης. Όπως είναι οι οδηγίες, ακολουθούμε και όλα θα πάνε καλά. Ο ιδιοκτήτης, αφού πραγματοποίησε την απαιτούμενη απολύμανση στο χώρο και τα εργαλεία, τώρα τόσο ο ίδιος όσο και οι υπάλληλοι του είναι έτοιμοι να εξυπηρετήσουν μόνο τα προγραμματισμένα ραντεβού για σήμερα, τα οποία στη συγκεκριμένη επιχείρηση ανέρχονται στα 30. Ανά την ώρα μπορώ να δεχτώ 2 με 3 ραντεβού. Ουρές σχηματίζονται και για μια θέση στα Ινστιτούτα Αισθητικής. Από σήμερα, όσες πελάτες έρχονται για μανικιούρ είναι εφοδιασμένες με μάσκα. Ενώ διαχωριστικό πλεξιγκλάς έχει τοποθετηθεί στους πάγκους εργασίας. Ενώ για το πεντικιούρ λαμβάνονται ακόμη πιο δραστικά μέτρα. Φοράμε και αυτή τη μάσκα την από πάνω και έχουμε μεγαλύτερη ασφάλεια και εμείς και οι πελάτες. Έχουμε μεγαλώσει τα ωράρια έτσι ώστε κάθε τεχνίτης μας να έχει αυστηρά μία πελάτησα. Οι ιδιοκτήτες κομμωτηρίων και κέντρων αισθητικής ποντάρουν εκτός από τη δική τους πειθαρχία και στην κατανόηση των πελατών. Να έρχονται 5 λεπτά πριν το ραντεβού τους για να μην συνοστίζονται στο χώρο. Όλοι μένουμε πάρα πολύ καλά τα αναλώσιμα προϊόντα, λίμες, μπάφερ. Προσέχουμε και για εμάς και για τους άλλους. Έναρξη λειτουργίας μετά από 45 μέρες και για το Ινστιτούτο Ομορφιάς, όπου οι αισθητικοί αλλά και οι πελάτες λαμβάνουν τα απαραίτητα μέτρα προστασίας. Ενημερώνουμε τον κόσμο ότι εμείς είμαστε μονίμως με μάσκα και γάντια κατά την εφαρμογή. Πιστεύω ότι δεν θα υπάρξει πρόβλημα εάν τηρηθούν οι κανόνες. Όλα καλά. Και αν νομίζετε πως το κομμωτήριο είναι μόνο γυναικεία υπόθεση. Κίνηση είχαν σήμερα και τα παιδικά κομμωτήρια. Μάλιστα, δεν ήταν και λίγοι μικροί πελάτες οι οποίοι έσπευσαν προκειμένου να κουρευτούν. Καλημέρα, κουρεύτηκες? Ναι, είχα μακρύνει τα μαλλιά μου και αφού άνοιξαν σήμερα πήγα στο κομμωτήριο. Λόγω της αυξημένης ζήτησης τα κομμωτήρια θα είναι ανοιχτά από τις 7 το πρωί έως τις 10 το βράδυ τις καθημερινές, ενώ από τις 7 το πρωί έως τις 9 το βράδυ τα Σάββατα.